Πώς να φτιάξετε το δικό σας μέτρο. Για την ακρίβεια, πώς να φτιάξετε ένα δίμετρο, γιατί είναι 2 μέτρα. Πώς να κρατάμε 2 μέτρα απόσταση. 2 μέτρα είναι κάπου τόσο. Είναι ένας ψηλός άνθρωπος, ένας πολύ ψηλός άνθρωπος, αλλά όχι ο ψηλότερος του κόσμου. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε μέτρο από καλαμάκια? Ναι! Για να το μετρήσουμε σωστά και να είναι 2 μέτρα, θα πρέπει να βάλουμε τα καλαμάκια στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Θέλετε να μετρήσετε μαζί μου? Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Ποιο είναι το έξι, μπερδεύτηκα. Ευαγγελία, το αριστερό ή το δεξί? Αυτό που κρατάς στο χέρι με τα καλαμάκια. Είναι το δεξί. Το δεξί. Το δεξί σου χέρι. Το δεξί δικό μου όμως. Το δεξί σου χέρι. Γιατί για τα παιδιά πώς το βλέπουν είναι το αριστερό. Το αριστερό, ναι. Ωραία. Έξι. Το έβαλα το έξι το καλαμάκι. Το έβαλες, το έβαλες. Οκτώ. Και τώρα, δώστε προσοχή. Δεν χρειάζεται ένα το καλαμάκι. Έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό σημείο. Άρα, θα πρέπει, για να είμαστε σωστοί και να είναι ακριβώς 2 μέτρα, να το κόψουμε εκεί που σταματάει το μέτρο. Θα χρειαστείτε χαρτοτενία για να ενώσετε τα καλαμάκια. Χρειαστήκαμε 8 καλαμάκια και μισό, 8,5. Το μέτρο μας είναι έτοιμο. Παιδιά, μην ξεχνάτε, δεν βάζουμε ποτέ τα χέρια μας στο πρόσωπο, αν χρειαστεί φοράμε μάσκα και πάντα... Να πλένουμε καλά και συχνά τα χέρια μας. 2 μέτρα απόσταση. 2 μέτρα απόσταση από τον άλλον. Δώστε στους ανθρώπους τον χώρο τους. Αναπνέουμε καλύτερα.